Κυρία Κυπρίου, σας καλωσορίζω. Και πάλι είμαστε μαζί. Και πάλι είμαστε μαζί, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι αθώο ή ένοχο τελικά το ροχαλιτό στον ύπνο μας? Πάρα πολλοί άνθρωποι ροχαλίζουν, αυτό το ξέρετε. Και μικροί και μεγάλοι, από την παιδική ηλικία και παιδάκια τα βλέπετε στο κρεβάτι και οι γονείς και βλέπουν το παιδί τους να ροχαλίζει, να κοιμάται δύσκολα, με νευρικότητα και να μην βρίσκει θέση να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί. Λοιπόν, το ροχαλιτό είναι το αθώο, το απλό ροχαλιτό που όλος ο κόσμος μπορεί να ροχαλίζει. Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και το ποσοστό του. Υπολογίζεται λοιπόν όλα τα 70, πάνω από 70% των ανθρώπων ροχαλίζουν. Όσο ανεβαίνει η ηλικία πάνω από τα 70 έτη, αυξάνεται η πιθανότητα κανείς να ροχαλίζει, και οι γυναίκες και οι άντρες το ίδιο. Μέχρι εδώ τα πράγματα καλά. Ενοχλεί τους γύρω, ενοχλεί τον σύντροφο. Είναι ενοχλητικό, φυσικά δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί. Μπορεί να χωρίσουν κιόλας και γι' αυτό. Βεβαίως, αλλάζουν δωμάτια, κοιμούνται ξεχωριστά, γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να κοιμηθεί όταν είναι κουρασμένος, όταν έχει μια δύσκολη εργασία. Όταν πρέπει να ξυπνήσει νωρίς το πρωί και ο άλλος δίπλα του όλο το βράδυ να ροχαλίζει. Δεν είναι δυνατόν. Και έτσι λοιπόν, ναι, μεν αθώα τα πράγματα, ενοχλεί πάρα πολύ τον σύντροφο. Μέχρι εκεί καλά. Από εκεί και πέρα, όταν φτάσουμε στο σύνδρομο υπνικής άπνοιας, δηλαδή το πιο βαρύ στάδιο του ροχαλιτού, όπου κανείς. Τι εννοούμε? Εκεί τι συμβαίνει? Κοιμάται κανείς, αλλά διακόπτεται η αναπνοή του. Σταματάει να ροχαλίζει και δεν αναπνέει καθόλου, σταματάει για χρόνο πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Αυτό όμως επαναλαμβάνεται πολλές φορές την ώρα, εκατοντάδες φορές στη διάρκεια του ύπνου, του βραδινού ύπνου. Επομένως, ποτέ δεν μπορεί να πέσει ο οργανισμός στο βαθύ ύπνο REM. Αν δεν πέσει κανείς στο βαθύ ύπνο REM, τότε δεν ξεκουράζεται. Είναι σαν να μην έχει κοιμηθεί. Εμείς όμως δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Το καταλαβαίνει ο σύντροφός μας. Το βλέπει αυτός που τον παρακολουθεί, ο σύντροφος. Αν είναι εκείνος ξύπνιος εκείνη την ώρα, θα καταλάβει ότι παλεύει ο οργανισμός, ότι σταματάει και ταράζεται ολόκληρος. Καμιά φορά και ο ίδιος μπορεί να ξυπνήσει επειδή έκανε άπνοιες και να νομίζει ότι πνίγεται, ότι το έχουν πιάσει από το λαιμό. Άρα σε αυτή την περίπτωση αυτή το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αλλά τις υπόλοιπες φορές μας το αναφέρει ο σύντροφος. Ή η μαμά, ότι παρατηρεί το παιδάκι της ότι διακόπτει την αναπνοή του στη διάρκεια του ύπνου. Ναι, μεν ροχαλίζει, αλλά κάποιες στιγμές σταματάει και κάνει άπνοια. Άρα να το πούμε και στις νέες μαμάδες ότι πρέπει να παρακολουθούν τα παιδάκια τους στο συγκεκριμένο. Βεβαίως, και να μην το θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα και είναι πάντοτε αθώο. Λοιπόν, αν φτάσουμε σε αυτό το σύνδρομο άπνοιας, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και πιο επικίνδυνα. Γιατί ολόκληρος ο οργανισμός ταράζεται εκείνη την ώρα, η καρδιά ζορίζεται πάρα πολύ, μπορεί να κάνει έκτακτες στολές, μπορεί να κάνει αρυθμίες. Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα από την χαμηλή οξυγόνωση. Το οξυγόνο στο αίμα πέφτει πάρα πολύ. Μπορεί να φτάσει και κάτω από το 90%. Ενώ κανονικά έχουμε 98-99%. Άρα λοιπόν όλος ο οργανισμός ζορίζεται πάρα πολύ, κουράζεται. Και όταν αυτό γίνεται, καταλαβαίνετε, επανειλημμένα κάθε βράδυ, επί χρόνια, φτάνει στο θέμα να κάνει ιδιοπαθή υπέρταση. Δηλαδή έχει υψηλή πίεση ο άνθρωπος, χωρίς να ξέρει το γιατί. Παίρνει φάρμακα βέβαια, τη ρυθμίζει, αλλά το αίτιο παραμένει, γιατί είναι η άπνοια. Αν λοιπόν φτιάξει αυτό το σύνδρομο της άπνοιας, θα ρυθμίσει και την υπέρτασή του. Πάμε να δούμε πώς το φτιάχνουμε τώρα. Ποιες είναι οι θεραπείες του συνδρόμου? Οι θεραπείες του συνδρόμου είναι από συντηρητικές έως και χειρουργικές. Εξαρτάται το περιστατικό. Θα πρέπει πρώτα να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από ειδικό χειρουργό ρηλά που να δει πού είναι το πρόβλημα. Δεν σας είπα ότι το ροχαλιτό παράγεται και στο στόμα αλλά και στη μύτη. Επομένως, πρέπει εμείς να εξετάσουμε και να δούμε στο συγκεκριμένο άνθρωπο που ήρθε. Είναι το θέμα του πιο πολύ στο στόμα, έχει πολύ μακριά σταφυλή, έχει τεράστιες αμυγδαλές, έχει χαλαρώσει όλη η καμάρα και όλη η δομή του φάριγγά του. Ή είναι περισσότερο το θέμα του στη μύτη, με πολύ στραβό διάφραγμα, με πολύποδες ενδεχομένως, με διεγκωμένες κόγκες. Έτσι λοιπόν θα εξετάσουμε να δούμε τι από όλα φταίει. Αν παίρνει χειρουργείο, οπωσδήποτε δεν το συζητάμε, θα βρει τη λύση στο χειρουργείο. Και επίσης με το χειρουργείο θα σας εξηγήσω μετά τι ακριβώς γίνεται και πόσο αν είναι ή όχι δύσκολο. Μία άλλη λύση που θα τη δώσουμε σε κάποιον που είναι ηλικιωμένος, που δεν μπορεί να μπει σε επέμβαση, θα είναι να πάρει μία μάσκα θετικής πίεσης, CPAP, που με αυτή τη μάσκα θα κοιμάται το βράδυ. Και έτσι θα μπορέσει να λύσει τις άπνοιες. Όσον αφορά τώρα το χειρουργείο που είπαμε, τι κάνουμε εκεί? Το χειρουργείο θα αφαιρείστε το. Δύσκολο δεν είναι. Φανταστείτε σαν να βγάζουμε κρεατάκια και αμυγδαλές. Θέλουμε δηλαδή να βγάλουμε τον όγκο ότι υπάρχει εμπόδιο στην αναπνοή μας μέσα από το στόμα και το φάρυγγα. Άρα λοιπόν, οι διεγκωμένες αμυγδαλές πρέπει να φύγουν. Και τα κρεατάκια, αν υπάρχουν, να φύγουν. Οι καμάρες που θα μείνουν, δηλαδή η γουβίτσα που κρατάει τις αμυγδαλές, θα μείνει μια γουβίτσα, αυτή θα γίνει ένα lift, ένα είδους lifting και θα εσυρεθούν οι δύο καμάρες μεταξύ τους. Θα γίνουν λεπτές ραφές ανύψωσης, lifting του φάρυγγα. Και φυσικά θα φτιάξουμε και τη σταφυλή. Βεβαίως, ένα lifting στο φάρυγγα για να μπορέσει να περνάει ο αέρας όταν ξαπλώνουμε ανάσκελα αλλά και στο πλάι. Γιατί εκεί παράγεται το πολύ ροχαλιτό. Όταν είμαστε ξαπλωμένοι ανάσκελα, που φράζουν τα πάτα, πέφτει η γλώσσα, πέφτει η σταφυλή, πέφτουν όλα μαζί και κλείνουν. Και θα διορθωθεί λοιπόν η δίωδος του αέρα. Και μετά θα δούμε αν χρειαστεί και διάφραγμα, που το διάφραγμα πλέον είναι πάρα πολύ απλό.
και μπορούν αυτά να γίνουν και ταυτόχρονα, να γίνουν και δύο επεμβάσεις μαζί, στο ίδιο χειρουργείο. Και αφού θα πάμε κιόλας, δεν φτιάχνουμε και τη μητούλα μας που θα είμαστε μέσα στο χειρουργείο να μπορέσουμε να κάνουμε. Συνδυάζεται αυτό, κυρία Κυπρέου. Βεβαίως, πάντα. Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που συνδυάζεται με την επέμβαση του ρινικού διαφράγματος. Έχει πάρα πολύ σχέση. Δηλαδή, το διάφραγμα και το στήσιμο και η βάση του διαφράγματος έχει πολύ σημασία με το ύψος της μύτης. Δηλαδή, το ένα επιδρά με το άλλο. Άρα, ταιριάζει πάρα πολύ εάν χρειάζεται να γίνει μια ρινοπλαστική, είτε λειτουργική, ρινοπλαστική με την έννοια να φτιάξουμε και ελληνικές βαλβίδες και όλα, είτε απλώς αισθητική, να γίνει με την επέμβαση του διαφράγματος. Και με τη φαρικοπλαστική ενδεχομένως. Αλλά αυτό όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Πάντα ελέγχουμε το περιστατικό, την ηλικία του, τη γενική του δομή για να αποφασίσουμε αν θα το κάνουμε. Τη φαρικοπλαστική μαζί με το διάφραγμα και τη ρινοπλαστική. Όμως, διάφραγμα μαζί με ρινοπλαστική είναι σίγουρο ότι ταιριάζει. Είναι σίγουρο ότι πάντα ταιριάζει και έχει επιτυχία. Άρα, δηλαδή, εσείς λέτε, γιατί τώρα σώζετε και πολλά ζευγάρια που το να χωρίσουν, γιατί να βρουν και τη λύση που έχουν. Βεβαίως. Γιατί πάρα πολλά ζευγάρια φτάνουν στο σημείο να τσακώνονται. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Και πολλοί νέοι. Είναι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, 30 και 35 ετών, που έχω συναντήσει και τους είπαν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο πάρτε μία μάσκα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα νέο άντρα 30-35 ετών να δώσουμε να ζήσει. Να κοιμηθεί με τη σύντροφό του. Ή όλη τη ζωή να κοιμάται και να φοράει μία μάσκα. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Θα του βρούμε εμείς τη λύση και, το θέμα θα τελειώσει. Τώρα είπαμε και πάλι σε πιο μεγάλες ηλικίες. Μπορεί και εμείς ίδιοι να πούμε, αν έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει την επέμβαση, εντάξει, θα πάρει την. Να ρωτήσω τώρα κάτι που μου ήρθε μια έτσι ερώτηση. Μπορεί δηλαδή σε πιο μεγάλη ηλικία να συμβεί το θέμα του ροχαλιτού που να βεβαίως. Έχει. Μετά τα 60, μπορεί. Μετά τα 70. Αλήθεια. Γι' αυτό και χειρουργούμε πάρα πολύ αυτές τις ηλικίες. Ναι. Μα οι άνθρωποι συνήθως είναι μια χαρά. Πέρα από λίγο πιεσούλα, πολύ λίγα πράγματα, δεν έχουν σοβαρά θέματα. Άρα γιατί να μην το φτιάξουν και εκείνοι και να ζήσουν ελεύθερη τη ζωή τους. Και μετά αρχίζει η κρεβατομουρμούρα, γιατί η σύζυγος λέει: έχεις φάει πάρα πολύ και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ και γι' αυτό έχεις ροχαλιτό. Καλά, εννοείται. Ένα βαρύ γεύμα, αν πάμε φαγωμένοι να κοιμηθούμε ή έχουμε πιει αλκοόλ, σαφώς θα έχουμε βαρύτερο ροχαλιτό και άπνιες. Αυτό να το γνωρίζουμε. Δηλαδή και για πολλούς άλλους λόγους και για λόγους υγείας, 3 ώρες πριν να έχουμε φάει και μετά να κοιμηθούμε. Και για τους λόγους γάστροεσοφαγικής παλινδρόμησης και για την γενικότερη μας υγεία. Δεν θέλουμε μετά από ένα βαρύ γεύμα να πέσουμε κατευθείαν στο κρεβάτι. Άρα βρήκα λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κυπρέου. Στοπ στο ροχαλιτό. Βρήκαμε λύση και τελικά δεν θα χωρίσουν και τα ζευγάρια. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο.